Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε από το σημείο ακριβώς που το παιχνίδι είχε διακοπεί εκείνο το βράδυ της 3ης Μαρτίου. Όλοι λοιπόν έχουν πάρει τις θέσεις τους και τώρα επαναρχίζει το παιχνίδι. Βλέπετε και το δικό μας το χρονόμετρο από το 25 και 30 να αρχίζει να μετρά στον Λοΐζου. Ο ίδιος εκδηλώνει την επίθεση, κάνει και το σουτ, στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Να δούμε τώρα τον Λοβέρα, έτοιμο για την σέντρα στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για την Ομόνια με τον Γιούστε. Ο Ζάκπα πέρασε την πάσα στην περιοχή της Ομόνιας, ο ίδιος θα κερδίσει την μπάλα και θα στείλει νέα παλιά η κεφαλιά από τον Ντούρις ο Φαμπιάνο. Λοϊζού έστειλε τη σέντρα στην περιοχή, είναι καλή ο Κακουλής ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Τσέποβιτς εκτελεί, στέλνει την μπάλα έξω. Και τώρα γίνεται η σέντρα τον Γάλλο. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Πιλέα. Και με τη βοήθεια του Ιωάννου απομακρύνθηκε. Πολύ δυνατό σουτ στη συνέχεια από τον Χαραλάμπους. Μάζουρεκ με αρκετό χώρο και με την άμυνα της Ομόνιας σε ανισορροπία. Έφτασε ήδη έξω από την περιοχή ο Μάζουρεκ. Ο ίδιος έκανε το σουτ. Ο Φαμπιάνο απέκρουσε σε κόρνερ. Ο Ζαχαρίου θα κάνει το σουτ. Απέκρουσε ο Χριστοδούλου. Τσέποβιτς έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Για να δούμε τον Ηλία στην περιοχή της Ομόνιας. Τον Χούποτσα να κερδίσει την κεφαλιά τον Ηλία την μπάλα στη συνέχεια. Έδωσε για τον Ζακ, έδιωξε ο Λέτσακ. Σούτα τον Άμπραχαμ πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Έβγει λίγο πάνω από την εστία του Φαμπιάνο και τώρα έχουμε και το τέλος της αναμέτρησης.